Δίνουμε συνέχεια με το συγκρότημα του Νεκτάριου Χαραλαμπάκη «Η Μπαλάσκα» από το Φεστός Παλάς. Άλλος ένας καλλιτέχνης της νεότερης γενιάς που έχει να παρουσιάσει η Μεσαρά σε κέντρο της Μεσαράς στην Παναγία Καλυβιανή. Μαζί με το Νεκτάριο θα ακούσουμε στο λαούτο τον Κυριάκο Θεοδωράκη, στον μπάσο του Γιάννη Ανδριγιαννάκη, στην κιθάρα τον Νίκο Φασουλάκη και στα κρουστά του Στέλιο Βασμαριδάκη. Ξεκινώντας με μαντινάδα που στέλνει ο Γιώργης ο Μαύρος και λέει αφού αυτή που λάτρεψα από κυρώσει φύγει, ό,τι χαρά και να με βρει, το άχι θα με πνίγει. Νεκτάριε παρέα, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή, στο δεύτερο μέρος. Άλλη μια φορά σε ευχαριστώ, εσένα και την παρέα σου. Ο κόσμος διασκεδάζει, κατά την προσωπική μου άποψη, στα γλέντια σου. Άλλωστε πιστεύω ότι αυτός είναι και ο στόχος του συγκροτήματός του. Ο στόχος πάντα και πιστεύω και σε όλα τα συγκροτήματα είναι ότι πάμε σε ένα γλέντι, ο σκοπός είναι να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Το κάθε γλέντι ξεχωριστά έχει τις δικές του ανάγκες, γιατί και ο κόσμος δεν είναι πάντα ίδιος. Πάντα το κάθε συγκρότημα, και μιλάμε για το δικό μου προσωπικά, ανταποκρινόμαστε στο τι θέλει ο κόσμος. Η κάθε βραδιά είναι ξεχωριστή. Σημαίνει ότι δεν πάμε βάσει προγράμματος, ότι έχουμε κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένα και αυτό θα παίξουμε. Η κάθε βραδιά έχει τη δική της εικόνα και διαφέρει από την προηγούμενη. Ο κόσμος είναι διαφορετικός, θέλει άλλα πράγματα. Προσπαθούμε πάντα να είμαστε στη βάση της παράδοσης και προχωρούμε να γλεντούζουμε τον κόσμο κάθε βραδιά. Αυτός είναι ο στόχος του κάθε συγκροτήματος. Μιλώ πάντα για μένα, αλλά πιστεύω και του κάθε συγκροτήματος, κριτικού συγκροτήματος. Αυτό που μου λες αποδεικνύεται από το πρόγραμμα της εκπομπής, που δεν έχεις ετοιμάσει κάποια τραγούδια συγκεκριμένα, είναι αυτό που μα αυτή είναι η κριτική παράδοση. Δεν είναι τίποτα στημένο. Η κριτική παράδοση διαφέρει και η κριτική μουσική είναι παράδειγμα, διότι πιστεύω, πάντα μιλώ βάσει του εαυτού μου, ότι δεν είναι τίποτα στημένο. Βγαίνει ό,τι βγαίνει αυθόρμητα και το τι θέλει ο κόσμος εκείνη την ώρα. Αν έχεις προσέξει, δεν σε έχω ρωτήσει καθόλου απόψε, ούτε και στο πρώτο μέρος, τι θα ακούσουμε. Γιατί ξέρω ότι ξεκινάς με κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι και στη συνέχεια ό,τι προκύψει. Εγώ είπα ότι θα γίνει χαμός. Πιστεύω τώρα ότι να το εισπράξει ο κόσμος κατά αυτόν τον τρόπο που το λέω. Thank you.
σταμάτα τη σκέψη. Ψάχνω για να βρω, όφου για να βρω.
σου. Μαντινάδα του Μανώλη του Άγιο Μυρζιανάκη από Ασίτες, την καλησπέρα μας στο Γιώργο το Λιαπάκη και σε όλη την παρέα στις Ασίτες. Όσο κι αν είναι δυνατή, λέει ο Μανώλης, όσο κι αν είναι δυνατή η πέτρα θα αραγίσει άμα θα βγάλω στεναγμό και πάνω της χτυπήσει. Καλή. Θέλω να μας πεις για την οικογένειά σου στην επιλογή σου στον χώρο της κριτικής μουσικής και για τους γονείς σου, ποια ήταν η αντίδραση, αλλά και για την οικογένειά σου τη σημερινή, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Κοίταξε Γιώργη, η οικογένειά μου με στήριξε από τα πρώτα βήματα. Εντάξει, ο πατέρας μου συγχωρεμένος γιατί είχε πεθάνει. Το μερακλήγι το είχε μέσα του, από μικρό κοπέλι τον επέρνανε. Μικρό κοπέλι, δηλαδή 6-7 χρονών, τον επέρνανε και κάνανε καντάδες, τον εσκόνανε στον ώμο τους. Όχι μόνο για να τραγουδεί, να γυρίσουν το χωριό να κάνουν τις καντάδες. Δηλαδή την κίνησή μου αυτή να πω στην κριτική μουσική. Ήταν κάτι το οποίο σε επηρέασε σίγουρα. Ήταν ένα ερέθισμα. Με επηρέασε, ναι, και με βοήθησε και πάρα πολύ σε αυτή την ιστορία. Μου έδωσε και όλη μου η οικογένεια, και τα αδέρφια μου. Και όπως μου είπες προηγουμένως, η οικογένεια που έχω φτιάξει εγώ προσωπικά με στηρίζει, και η γυναίκα μου. Τα κοπέλια μου να πάνε να είναι μικρά, αλλά και η γυναίκα μου με στηρίζει πολύ σε αυτή την προσπάθεια, διότι φαίνεται και είναι ότι το νιώθω και το θέλω. Δεν μπορώ χωρίς αυτό. Έτσι είναι ένα πράγμα που αυτό δεν μπορείς να το φτιάξεις. Γεννιέται. Το έχεις μέσα σου, βγαίνει και το πας. Τώρα, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα μεταφέρεις με λόγια, να πάνε με αυτά που βγαίνουν και η φαντασία που μπορείς να βγάλεις εκείνη τη στιγμή στο πάλκο πάνω, είτε στο σπίτι, είτε σε μια πρόβα, είτε σε μια παρέα. Έχει τύχει σε παρέα ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί κάτι που έχει γραφτεί σε SSD. Και έχει δημιουργηθεί στην παρέα από τη φαντασία εκείνη τη στιγμή. Η κριτική μουσική δεν είναι, δηλαδή δεν μπορούμε να την ελέγξουμε και να πούμε ότι περιορίζεται σε 2, 3 ή 5 σημεία. Και από τα λόγια σου παίρνω και μια άλλη απάντηση. Στην ερώτηση αν το ταλέντο, το μεράκι, η δεξιοτεχνία, η αγάπη ενός καλλιτέχνη για την κριτική μουσική είναι έμφυτη ή γεννιέται. Καταλαβαίνουμε από αυτά που μας είπες ότι είναι να το έχει μέσα το καλλιτέχνη. Είναι να το έχει, ναι. Όταν δεν το έχει, θα κάνει την προσπάθειά του, αλλά κάποια στιγμή θα την αφήσει. Όταν δεν το έχει, γιατί έχει μια μεγάλη διαδρομή αυτό το πράγμα. Θέλει μια μεγάλη υπομονή, θέλει, δηλαδή και όταν στην υπομονή μέσα δεν ξεκινά η φαντασία να επενδύεται πάνω στο όργανο, πάνω στα χέρια, είτε στο δοξάρι είτε στην πένα,
δεν βγαίνει. Άλλωστε, προσωπικά έχω παραδείγματα αρκετά φίλων και γνωστών που ξεκίνησαν σε σπουδαία οδεία. Μπράβο, ναι. Διαθέτοντας τον απαιτούμενο χρόνο και όμως δεν προχωρήσανε. Ναι, ίσως να μην το είχαν μέσα τους. Αυτό είναι ένα μεράκι που σου ξαναλέω. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε από πού βγαίνει αυτό ή να το έχει μέσα σου. Να μου πεις σε οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου, όταν το νιώθεις, όταν δεν το αγαπήσεις όπως πρέπει, δεν μπορείς να το κάνεις. Τώρα η μουσική μας έχει μια ιδιαιτερότητα. Ένα φανταστείς, ένα παράδειγμα, ότι καλλιτέχνες από τους πιο παλιούς και από εμάς τους νεότερους, ότι όπως είπες ύστερα, δεν έχουμε σχέση με το δύο, με τις νότες. Είναι από το αυτή και στη φαντασία το τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτά τα πράγματα δεν φτιάχνονται εύκολα. Πρέπει να γεννηθούν. Δηλαδή, μπορεί να το πιάσει για να το φτιάξει τιμένο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Νομίζω, δηλαδή, εγώ έτσι το νιώθω εγώ. Μου δίνει την ευκαιρία να πάω στην επόμενη ερώτηση που θέλω να σε ρωτήσω για την εικόνα, για τη γνώμη σου όσον αφορά τη γενιά, τη νεότερη γενιά των Κριτών καλλιτεχνών. Όπου ανήκω και εγώ, πλεολόγος, βλέπω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Έτσι, δηλαδή βλέπεις μικρά παιδιά, βλέπεις ότι βλέπω ότι ο Δία, συναδέρφοι, ένα παράδειγμα, που έχουν φτιάξει σχολές, ενδιαφέρον, δηλαδή και ο καθένας, η οικογένεια του, τα παιδιά από το Γλέντι, από το CD, από όλα αυτά ενδιαφέρονται, θέλουν να πάνε να μάθουν. Το ποια θα είναι η εξέλιξη από τα μικρότερα παιδιά, αυτό όπως είπαμε προηγουμένως δεν το γνωρίζουμε, γιατί όποια παιδιά το έχουν και είναι γεννημένο από μέσα τους, θα προχωρήσουν. Έτσι. Αλλά είχαμε μια εξέλιξη πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Δηλαδή εγώ προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος την πορεία που έχει αυτή τη στιγμή η Κριτική Παράδοση. Και που ανήκει στην κατηγορία αυτή. Βεβαίως, ανήκω στην νεότερη γενιά και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Νιώθεις περηφάνεια που ανήκει στον χώρο αυτό των νέων καλλιτεχνών.
τέλος, αρχή και τέλος έχουνε. Έχουνε αρχή και τέλος, αρχή και τέλος έχουνε. Ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής πολλές και όμορφες ματινάδες από το συγκρότημα του Νεκτάριου. Έχουμε όμως και τις ματινάδες που έχουν σταλεί από εσάς. Κάποιες από αυτές, όπως η επόμενη που λέει ο Μανώλης ο Κουτσογιάννης, «Εγίνει και η αγάπη μας σαν το βουνό μεγάλη. Μα δε θωρώ στην κορυφή δρόμο για να με βγάλει». Καλή ματινάδα, πολύ καλή. Για την εξέλιξη του στίχου. Γιατί βλέπω και σου αρέσουν αυτές οι ματινάδες. Και αν παρατηρήσεις σε τέτοιου είδους εκπομπές, έχουμε κάθε φορά στίχους από άλλους ματινάδολόγους, όχι από τους ίδιους και τους ίδιους, και ακόμα και από νέους, πολύ μικρούς στιχουργούς. Ο στίχος έχει μεγαλύτερη εξέλιξη από, από τη μουσική. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η μουσική δεν εξελίσσεται. Και η ματινάδα, βέβαια, ναι, αλλά έχουμε μια ιδιαίτερη, δηλαδή πάει λίγο μια πιο πρωτοπορία προς, στο έτσι, έτσι το βλέπω εγώ.
Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι βλέπω ματινάδες που έχουν νόημα, γιατί όταν θα ακούσω μία ματινάδα, το πρώτο πράγμα που πιάνω, δεν πιάνω τα λόγια που ακούω, κατευθείαν πάει το μυαλό μου στο νόημα. Και παρατηρώ ότι οι ματιναδολόγοι όλοι, και οι καινούργοι και αυτοί που βλέπεις μικρά κοπέλια, θα πούνε μια ματινάδα και έχει νόημα. Δηλαδή όπως ήταν πιο παλιά, ένα παράδειγμα που θα έλεγε κάποιος μια ματινάδα να μεταφέρει είτε τον πόνο του, είτε χωρίς να πει σε μια κοπελιά πιο παλιά, γιατί δεν μπορούσαν να μιλήσουν και στις κοπελιές, έτσι. Λοιπόν, θα έλεγε μια ματινάδα και τη μετάφερε αυτό που ήθελε να πει. Βλέπω ότι συνεχίζει και τώρα, από τις καινούριες ματιναδολόγους. Γιατί χωρίς ματιναδολόγους εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορεί να είναι ένα σκοπός, ένα συρτό που θα φτιάξουμε και να είναι πάρα πολύ καλό. Όταν δεν παντρευτεί με μια ματινάδα καλή, μπορεί και από τον κόσμο να περάσει έτσι απαρατήρητο και ο στίχος και η μουσική. Όπως και ο συρτός ο δικός σου, ο οποίος βραβεύτηκε στο διαγωνισμό του κριτικού τραγουδίου του 2008. Τα μυστικά μου θάλασσα τα έβγαλε στα κρουζιάλι. Και στο είχα πει, δεν ήθελα να τα κατέχουν άλλοι. Όποιος ασχολείται με τη ματινάδα, αλλά και αυτός που δεν ασχολείται, μπορεί να καταλάβει κατευθείαν το νόημα της ματινάδας, που είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το νόημα. Τα μυστικά δεν θα πούμε για τη μουσική, γιατί την έγραψες εσύ. Ναι. Και θα ήταν υποκειμενικό να μας πεις ότι η μουσική ήταν καλή, όμως σίγουρα στη διάκριση και στη βράβευση του συγκεκριμένου συρτού έπαιξε σημαντικό ρόλο και αυτή η ματινάδα της Δέσποινας. Τη Ξαρουδάκη. Όπως είπα προηγουμένως, η μουσική πρέπει πάντα να παντρεύεται με το στίχο. Καμιά φορά δεν τυχαίνει, διότι εκείνη τη στιγμή κολλάει αυτή η ματινάδα, να παράδειγμα και τη βάλαμε και όλα αυτά, αλλά αν παντρευτεί φαίνεται ότι έχει παντρευτεί ο στίχος με τη μουσική.
θάλασσα στη θάλασσα. Προσεκούνε στη θάλασσα. Προσεκούνε στη θάλασσα. Και τώρα μου το χρώμα. Όφου αγάπη μου και τώρα μου το χρώμα.
τον καημό. Της αγάπης τον καημό με ξαναγνωρίσει. Πάμε τώρα στο CD το καινούργιο, τελευταία κατά σειρά κυκλοφορίας δισκογραφίας σου και αυτή στην εταιρεία Φεστός του Αντώνη Χαζηδάκη, και μπαίνουμε στη κουβέντα μας για το νέο σου CD με μαντινάδα της Δέσποινας της Παντιδάκη, η οποία λαμβάνει και αυτή μέρος στους στίχους. Μαντινάδα της Δέσποινας που λέει: η κριτική παράδοση είναι δεντρός στη φύση και θέλει από όλους πότισμα, μη μαραθεί και σβήσει. Μπράβο. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Έτσι. Αυτά που έχουμε αναγγείλει και έχουμε πει, μα όχι αναγγείλει, έχουμε πει τόση ώρα πριν, τα λέμε μια μαντινάδα. Έτσι. Η Δέσποινα Σπαντιδάκη, θέλω αυτή τη στιγμή να την ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Και θεωρείται, Νεκτάρια, αγαπητέ φίλε, τιμητική συμμετοχή της στο CD, στο καινούργιο. Η μεγαλύτερη συμμετοχή στο CD μου είναι από τη Δέσποινα της Παντιδάκη. Στο τελευταίο, εκτός το κομμάτι του «Τα μυστικά μου» με τη Δέσποινα την Ξερουδάκη. Ο αυτός που διακρίθηκε στο διαγωνισμό. Ναι, η Δέσποινα της Παντιδάκη είχε το μεγαλύτερο μέρος και έχει γράψει ο Γιάννης ο Αβγιανάης, ο Παπόγιανος, μέσα στο CD αυτό, και ο Γιάννης ο Θεοδωράκης πάλι. Και σε αυτό το CD πριν τα έχουμε αναφέρει πιο πίσω. Από τα βάθη της καρδιάς μου ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Δέσποινα, διότι δεν γνωριζόμαστε, με ένα τηλεφώνημα που της έκανα. Συναντηθήκαμε, άκουσε τα κομμάτια που ήθελα να γράψει στις στίχους, με μεγάλη ευχαρίστηση και με μεράκι κάθισε, άκουσε και μου είπε αυτές οι μαντινάδες είναι για αυτούς τους σκοπούς. Προσωπικά, όπως και πολλοί άλλοι βέβαια, αλλά είναι από τις κορυφαίες μεταλόγους που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Μιλάμε για ένα CD με χρώμα μεσαρίτικο. Με χρώμα μεσαρίτικο, βεβαίως. Μιλάμε για στιχουργούς Παπόγιανος, Θεοδωράκης και η Δέσποινα από τους Στόλους. Ναι. Ο Γιάννης. Οι μεσαρίτες, όπως αναφερθήκαμε και στο μεσαρίτικο κόσμο προηγούμενα, και στιχουργούς έχουμε πολλούς και καλούς. Και πάντα, δηλαδή και στις επόμενες μου δουλειές, θέλω να υπάρχουν μεσαρίτες μαντινολόγοι στα CD μέσα. Και οι εκτελεστές του δίσκου, όπως ο Κυριάκος από τη Μεσαρά,
Ναι, είπαμε ότι με τον Κυριάκο είμαστε. Πρέπει να είμαστε τώρα 12 ή 13 χρόνια μαζί. Δισκογραφικά, δηλαδή, ξεκινώντας εγώ δισκογραφικά, ήμουν με τον Κυριάκο και είμαστε και πιστεύω ότι η πορεία αυτή έχει μεγάλη έκταση. Τα σελιδόνια του Σεβδά, τίτλος του δίσκου. Και αυτός στη Φεστό. Και αυτός στη Φεστό. Και πιστεύω ότι και τα υπόλοιπα. Ό,τι μπορούμε, δηλαδή, ένα παράδειγμα, να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι που είπαμε και πιο μπροστά. Με τον Αντώνη τον Χαζηδάκη, γιατί είναι ένας σωστός και καλός συνεργάτης. Λόγω του ότι η πλειοψηφία των στίχων στο νέο CD, για το οποίο μιλήσαμε, του Νεκτέρου Χαρλαμπάκη, είναι της Δέσποινας της Πανιδάκη, θα κλείσουμε με δική της ματινάδα, που λέει «Χαρά σε αυτόν τον άνθρωπο», και έχει μεγάλη σημασία αυτή η ματινάδα, «Χαρά σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει φτερά στους ώμους, κι όμως γρικάται χαμηλά το ζάλο του συνδρόμους». Γεια σου, Δέσποινα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσένα και στην παρέα σου, στο συγκρότημά σου. Γιώργη, εμείς θα ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να πέρασε καλά. Αυτό θα φανεί βέβαια και στη διάρκεια και στην πορεία, γιατί θα ακούσουμε, θα ακούσεις, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος πέρασε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου, στον κόσμο που με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια που μπήκα σε αυτό το χώρο που λέγεται Κρητική Παράδοση. Και πιστεύω ότι το μέλλον είναι μπροστά μας. Ξεχωριστά να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο Θεοδωράκη στο λαούτο, τον Γιάννη τον Ανδριανάκη στον μπάσο, τον Νίκο τον Φασουλάκη στην κιθάρα και τον Στέλιο Βασμαριδάκη στα κρουστά. Θέλω να πω ότι η Μεσαρά έχει να προβάλλει κι άλλους εξίσου αξιόλογους καλλιτέχνες όπως τον Νεκτάριο, και επειδή συνηθίζω να είμαι ειλικρινής, να τους παροτρύνω να δείξουν πιο μεγάλη αγάπη στο φακό. Γιατί παρατηρώ στις προσκλήσεις μου ένα δισταγμό. Και δεν πρέπει, γιατί οι καλλιτέχνες όπως τον Νεκτάριο, από όπου και αν κατάγονται, πρέπει να βγαίνουν στον αέρα. Να ευχαριστήσουμε και το Κέντρο Διασκεδάσεως Φεστός Παλάς, τους αδερφούς Χατζηδάκη, ξεχωριστά τον Γιώργη τον Χατζηδάκη που ήταν απόψε εδώ κοντά μας και μας παραχώρησε την αίθουσα για τις ανάγκες της εκπομπής. Όλους σας που βρεθήκατε παρέα μας, το τηλεοπτικό μας συνεργείο. Από μένα και τους συνεργάτες μου, το συγκρότημα. Ραντεβού σε μία εβδομάδα με νέα εκπομπή. Καλά να είστε όλοι.
σεβαστό. Σαν τα πουλιά να τραγουδά τη ξαστέρια. Σαν τα πουλιά να τραγουδά τη ξαστέρια. Σαν τα πουλιά να τραγουδά τη ξαστέρια. Σάβαρα κατρανέ, μια σάβαρα κατρανέ.